Καβάλα και για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Ζωντανά το Δελτίο Ειδήσεων από τις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης του ΣΕΝΤΕΡ. Αντιδράσεις για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην οδό Εμιλιανού στην πόλη της Καβάλας. Το θέμα επανέρχεται μετά από καιρό στην επικαιρότητα. Ταυτοποιήθηκε η σωρός που βρέθηκε στη λίμνη Κερκίνη. Λαγοκέφαλοι έχουν κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, ένας νεκρός στην Καβάλα. Σε κατάσταση συναγερμού η πολιτική προστασία, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Καβάλα, Θάσο, Εύρο, Λίμνο και Σαμοθράκη. Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΟΟΚ Καβάλας για τη Football League.